Άλλους τους ικανοποίησε και άλλοι πάλι θύμωσαν. Ο λόγος για τα ποσά επιδότησης που αναρτώνται σταδιακά στη σχετική πλατφόρμα του PowerPass. Οι προσδοκίες δεν ευωδόθηκαν για όλους, καθώς τα ποσά είναι εντελώς διαφορετικά για πολλούς καταναλωτές, σύμφωνα και με την πρώτη εικόνα του Πρόεδρου των Λογιστών Φοροτεχνικών, Σπύρο Μπέκα. Η καταβολή της επιδότησης, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ξεκινά από αύριο Παρασκευή, ενώ αναλυτικά ενημερωτικά εκαθάρισης αναρτώνται σταδιακά στη σχετική πλατφόρμα. Συνολικά έχουν υποβληθεί 2.952.778 αιτήσεις που αφορούν 2.530.597 φυσικά πρόσωπα. Σημειώνεται ότι ένας δικαιούχος είχε το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση πέραν της κυρίας κατοικίας και για μισθωμένη κατοικία εξαρτώμενου τέκνου που σπουδάζει στο εσωτερικό. Από τα 2,5 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα αναρτώνται ενημερωτικά εκαθάρισης για τα περίπου 1,9 εκατομμύρια και τα οποία αναμένεται να πληρωθούν αύριο Παρασκευή με το ποσό να ανέρχεται σε περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο κ. Μπέκας αναφέρθηκε και στην επιστολή προς το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, με την οποία ενημερώνουν για τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με τα My Data, το Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων, τις νέες συμβάσεις επιστημιστικών αλλά και τους ελέγχους επιχειρήσεις. Θέματα που ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου να μεριμνήσει, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, όπως εξηγεί ο κ. Μπέκας, τα πρόστιμα όταν αυτά εκδοθούν θα εκδοθούν στο όνομα της επιχείρησης και όχι του λογιστή. Και αν ξεκινήσει, όπως λέει, να γίνεται κάτι τέτοιο, θα βρεθούν όλοι μπλεγμένοι σε καταστάσεις που δεν θα επιθυμεί κανείς. Είχαμε πει από την αρχή, τώρα αρχίζουν από σήμερα και μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, σε όσους φυσικά είχαν αίτηση και όσους το δικαιούνταν. Είχαμε πει από την αρχή ότι το ανώτερο όριο είναι τα 600 ευρώ, αλλά με πλαφόν το 60%. Που σημαίνει ότι για να πάρει κάποιος αυτό τα ποσά, έπρεπε να έχει πολύ μεγάλες καταναλώσεις και πολλά τετραγωνικά για να πάρει όλο αυτό το ποσό. Οπότε θα δουν στους λογαριασμούς πάρα πολύ λίγα ποσά. Το είχαμε επισημάνει. Θα το καταλάβουν τώρα φυσικά και οι ίδιοι. Θέλοντας να πω ότι αυτό, ότι και πάνω σε αυτό να πιαστώ και να πω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε μέσο και κάθε τρόπο να ψηφιοποιήσει τα πάντα. Και μέσα σε όλα αυτά όμως δημιουργεί και αρκετά προβλήματα. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν που τρέχουν τα ηλεκτρονικά βιβλία για τους επαγγελματίες. Βλέπουμε ότι έχει αλλάξει στις λογικές συμβάσεις εργασίας των επιστημιστικών, που δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα και ένα τεράστιο θέμα στα επιστημιστικά. Βλέπουμε τους ελέγχους που γίνονται αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι σε κάποιες στιγμές και υπερβολικοί και αυστηροί και ξεπερνάνε κάποια στιγμή και τα εσκαμμένα. Βλέπουμε ότι θέλουν να αρτηθούν, η Τράπεζα της Ελλάδος ζητάει πράγματα που μπορεί να τα αντλήσει από το ΓΕΜΗ. Βλέπουμε διάφορες υπηρεσίες, διάφορα υπουργεία να ζητάνε πράγματα τα οποία όλα μπορούν να αντληθούν. Όλα αυτά εμείς τα έχουμε επισημάνει ως Ένωση Φοροτεχνικών. Έχουμε στείλει επιστολή και στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων και στην Ομοσπονδία την ΟΕΒΕ, όπου ζητάμε τα αυτονόητα και να ενημερωθούν οι πολίτες, γιατί πλέον τα πρόστιμα για όλα αυτά που σας είπα είναι τεράστια και θέλει τεράστια προσοχή, μεγάλη προσοχή, και να είμαστε, κάποιος πρέπει να απευθυνθεί εκεί που πρέπει, ούτως ώστε είτε να αλλάξουν, είτε να τροποποιηθούν, είτε και σε κάποιες στιγμές να αναβληθούν.